29 είναι από το βιβλίο Γένεσης, κεφάλαιον Λάμπτα, 30 κεφάλαιο και εδάφιο 43. Σελίδες λοιπόν 29, βιβλίον Γένεσης, σελίδες 29, βιβλίον Γένεσης, κεφάλαιον Λάμπτα, κεφάλαιον 30 και εδάφιον 43. Και ύφξησεν ο άνθρωπος σφόδρα σφόδρα και απέκτησε πίμνια πολλά και δούλας και δούλους και καμήλους και όνους. Και ήκουσεν ο Ιακώβ τους λόγους του Λάβαν λεγόντων, τους λόγους των ιών του Λάβαν λεγόντων. Ο Ιακώβ έλαβε πάντα τα υπάρχοντα του πατρός ημών και εκ των υπαρχόντων του πατρός ημών απέκτησε πάσαν την δόξα ταύτην. Και είδεν ο Ιακώβ το πρόσωπο του Λάβαν και ειδού δεν ήτο προς αυτόν ως χθες και προχθές. Είπε δε ο Κύριος προς τον Ιακώβ, επίστρεψον εις την γη των πατέρων σου και εις την συγγένειά σου και θέλω είστε μετά σου. Τότε έστειλεν ο Ιακώβ και κάλεσεν τη Ραχήλ και την Λίαν εις την πεδιάδα προς το πίμνιον αυτού και είπε προς αυτάς, βλέπω το πρόσωπον του πατρός σας ότι δεν είναι προς εμέως χθες και προχτές. Ο Θεός όμως του πατρός μου εστάθη μετε μου και εσείς εξεύρετε ότι εν όλη τη δυνάμη μου εδούλευσα τον πατέρα σας. Αλλά ο πατήρ σας με υπάτησε και ήλαξε τους μισθούς μου δεκάκης. Πλην ο Θεός δεν αφήκε αυτόν να με κακοποιήσει. Ότε έλεγεν ούτω, τα ποικίλα θέλου συνείστε ο μισθό σου, τότε άπαν το πίμνιον εγένα ποικίλα. Και ότε έλεγε νούτο, τα παρδαλά θέλου συνείστε ο μισθό σου, τότε άπαν το πίμνιον εγένα παρδαλά. Ούτως αφήρεσεν ο Θεός το πίμνιον του πατρός σας και έδωκε σε με. Και καθόν καιρόν συνελάμβανε το πίμνιον, ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον κατόναρ. Και ειδού οι τράγοι και οι κρύοι αναβαίνοντες επί τα πρόβατα και τα σέγας, ήσαν παρδαλοί, ποικίλοι και στικτοί. Και μη είπεν ο άγγελος του Θεού κατόναρ Ιακώβ, και είπα ειδού εγώ. Και είπεν ύψωσεν τώρα τους οφθαλμούς σου και δε πάντα στους τράγους και τους κρύους αναβαίνοντας επί τα πρόβατα και τα σέγας ότι είναι παρδαλοί, ποικίλοι και στικτοί, διότι είδον πάντα όσα κάμνη εισέ ο Λάβαν. Εγώ είμαι ο Θεός της Βεθήλ, όπου έχρισα στην στήλη και όπου ευχήθης ευχήν προς εμέ. Σηκώθητη τώρα έξελθε εκ της γης ταύτης και επίστρεψον στην γη της συγγενείας σου. Και απεκρίθησαν η Ραχήλ και η Λία και είπαν προς αυτόν, έχομεν εμείς πλέον μερίδιον ή κληρονομίαν εν το οίκο του πατρός ημών? Δεν θεωρήθημεν υπ' αυτού ως ξένε, διότι επόλυσεν ημάς και ακόμην ολοκλήρως κατέφαγε το αργύριον ημών. Όθεν πάντα τα πλούτη τα οποία αφήρεσεν ο Θεός από του πατρός ημών είναι ημών και των τέκνων ημών, τώρα λοιπόν κάμνε όσα σοι είπεν ο Θεός. Τότε σηκωθείς ο Ιακώβ, έβαλε τα παιδιά αυτού και τας γυναίκας αυτού επί τας καμήλους και απήγαγε πάντα τα κτίνη αυτού και πάντα τα αγαθά αυτού τα οποία απέκτησε, το πίμνιον της αποκτήσεως αυτού το οποίο απέκτησε εις Παδάν Αράμ δια να απέλθει προς Ισαάκ πατέρα αυτού εις γην Χανάν. Ο δε Λάβαν είχε νυπάγει διανκουρεύσει τα πρόβατα αυτού και η Ραχήλ έκλεψε τα είδωλα του πατρός αυτής. Έκρυψε δε ο Ιακώβ την φυγήν αυτού εις τον Λάβαν το Σύρον μία αναγγείλας προς αυτόν ότι αναχωρεί. Και έφυγεν αυτός με τα πάντων των υπαρχόντων αυτού και σηκώθη και διέβη των ποταμών και διευθύνθη προς το όρος Γαλάδ. Και την τρίτη μέρα να ανηγγέλθει προς τον Λάβαν ότι έφυγεν ο Ιακώβ και παραλαβών τους αδελφούς αυτού με θεαυτού κατεδίωξεν ο πίσω αυτού οδόν 7 ημερών και επρόφθασεν αυτόν εν το όρι Γαλάδ. Ήλθεν δε ο Θεός προς τον Λάβαν των Σύρων κατόναρ τη νύχτα και είπε προς αυτόν, φυλάχθητη, μη λαλήσεις σκληρά προς τον Ιακώβ. Αμήν. Ιακώβ ο άνθρωπος για τον οποίο ο Θεός ομολόγησε και πάντοτε με το λόγο του ομολογεί ότι τον αγάπησε, καθώς τον αδελφό του τον πρωτότοκο, τον Ισαφ, πάλι ο Θεός ομολόγησε και ομολογεί ότι τον εμίσησε. Με αποτέλεσμα
ο Ιακώβ και η συνέχεια αυτού να οδηγούνται και να πηγαίνουν από ευλογία σε ευλογία. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Ισάφ και η συνέχεια αυτού από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία. Και παρόλο που ο Ισάφ διεκδικούσε και είχε εξουσία και για τα πρωτοτόκια από τον πατέρα του αλλά και για την ευλογία του πατρός του, επειδή περιφρόνησε αυτά σαν χαρακτηριστικός άνθρωπος με φρόνημα σαρκός, ο Ιακώβ που δεν είχε μερίδα στην ευλογία αυτή εκέρδισε, απόλαυσε και απολαμβάνει μέσα από τη συνέχειά του και τα πρωτοτόκια του Αβραάμ και του Ισαάκ αλλά και την ευλογία του Θεού ύστερα από την υπόσχεση και επαγγελία που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ. Ο Ιακώβ λοιπόν κάποια στιγμή αναγκάστηκε να φύγει. Έφυγε από το σπίτι του πατέρα του γιατί ο έχων το φρόνημα της σαρκός Ισάφ εθύμωσε τόσο πολύ και αποφάσισε να τον αφανίσει και έτσι ο πατέρας του Ισάκ και η μητέρα του Ρεβέκα αναγκάστηκαν και έστειλαν τον Ιακώβ στο θείο του στο Λάβαν στη Συρία. Και εκεί στον δρόμο συνάντησε ο Ιακώβ τον Θεό. Ο Θεός του έδωσε μεγάλες υποσχέσεις και ο Ιακώβ έκανε συνθήκη με το Θεό. Και είναι αδελφοί αγαπητοί αυτό που είναι απαραίτητο για τον κάθε έναν άνθρωπο. Δεν περιμένουμε μόνο τι θα κάνει ο Θεός, γιατί συνήθως ο άνθρωπος περιμένει τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή του και καλά κάνει. Αλλά δεν πρέπει μόνο να περιμένει, αλλά πρέπει να ξέρει ότι και ο Θεός περιμένει από αυτόν. Ο Θεός περιμένει λοιπόν από αυτόν να εξητήσει φώτιση, σοφία και σύνεση για να πράξει το άριστον ενώπιον του Θεού και για να το πω πιο καλά και γραφικά το ευάρεστον ενώπιον του Θεού. Και ο άνθρωπος περιμένει από το Θεό να πράξει το άριστον δι' αυτόν και για να το πω πιο γραφικά την κατά πάντα και απόλυτη ευλογία που έχει προσδιορίσει ο Θεός για τον κάθε έναν άνθρωπο. Είναι λοιπόν ένα κοινό περπάτημα το οποίο στη Γενή Διαθήκη είναι ακόμη πιο απλό και καθαρό και σημαντικό και εφικτό δια του Ιησού Χριστού. Καθώς ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας αποκαλύπτει λέγοντας «Άρατε τον ζυγόν μου και προχωρήστε μαζί μου». Και ζυγός είναι αυτό που βάζανε παλιά στα ζώα, ιδιαίτερα στα βόδια, όταν ήταν να οργώσουν, δύο ξύλα ένωναν και έθεταν τα κεφάλια των ζώων ανάμεσα σε αυτά τα δύο ξύλα ώστε να περπατάνε ακριβώς, ούτε ο ένας πιο μπροστά ούτε ο άλλος πιο πίσω, ακριβώς να έχουν τον ίδιο βηματισμό ώστε το αποτέλεσμα του έργου για το οποίο ο Κύριος τους τα έχει ζεύξει στον ίδιο ζυγό να είναι τέλειο. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, αδερφοί. Άρατε τον ζυγό μου εφημών, είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο ώστε το έργο και το θέλημα του Θεού που ο παντοδύναμος Θεός έχει προσδιορίσει για τον άνθρωπο με τον Χριστό και για τον Χριστό με τον συγκεκριμένο άνθρωπο να είναι τέλειο. Δηλαδή, και πού οφείλεται αυτό? Σε έναν τέλειο βηματισμό, σε έναν απόλυτα συγχρονισμένο βηματισμό που δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο αν τα δύο ζώα, τα δύο μοσχάρια ή ο Χριστός και άνθρωπος μπούνε στον ίδιο ζυγό. Και βέβαια στη σχέση του Χριστού με τον άνθρωπο και του ανθρώπου με τον Χριστό δεν υπάρχει κάποιος φυσικός ζυγός αλλά υπάρχει ο πνευματικός ζυγός
που δημιουργείται, στηρίζεται μόνο με το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, όταν ο άνθρωπος αποκτήσει όχι μόνο την νοοτροπία του Χριστού μέσα από το Λόγο του και το Πνεύμα το Άγιο, αλλά και την πρακτική. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος εξητήσει και του χαριστεί αυτό το ακριβές περπάτημα στον ίδιο ζυγό με τον Χριστό. Πράγμα το οποίο διακρίνουμε ακόμη και στον Ιακώβ. Βρέθηκε στη Συρία κάτω από το θείο του το Λάβαν, ο οποίος ήταν ο κυρίαρχος στη ζωή του εκπαιδευτής, γιατί και άλλοι εκπαιδευτές υπάρχουν στη ζωή του Ιακώβ, ακόμη και τα παιδιά του, αλλά ο κυρίαρχος εκπαιδευτής, ο κυρίος, συγγνώμη, εκπαιδευτής είναι ο Λάβαν, μέσα από τον οποίον θα μάθει ο Ιακώβ να ζει έξω από τη θαλπορή της πατρικής και ιδιαιτέρως της μητρικής αγάπης. Θα μάθει να υπομένει, να ταπεινώνεται, να υποφέρει, να εργάζεται, να αγωνίζεται, πάντοτε όμως μέσα στο ζυγό του Κυρίου, πάντοτε όμως μέσα στο ακριβές, απόλυτο θέλημα του Θεού για αυτόν. Και έτσι ο Θεός είχε προσδιορίσει απ' αρχής να κάνει 12 παιδιά, 12 φυλές στον Ισραήλ, γι' αυτό και επέτρεψε στο Λάβαν να τον κοροϊδέψει, να τον εξαπατήσει, και ενώ είχε αγαπήσει τη Ραχήλ, ο Λάβαν τη νύχτα που δεν έβλεπε του έδωσε τη Λία, εργαζόμενος 7 χρόνια για αυτήν. Επιθυμώντας τη Λία, την Ραχήλ εδούλεψε άλλα 7 χρόνια, εγέννησε 6 τέκνα από τη Λία. Επειδή εξουθενήθη από τον Ιακώβ και τη Ραχήλ η Λία, ο Θεός έκλεισε τη μήτρα της Ραχήλ, εγέννησε άλλα 2 και 2, 4 παιδιά από τις θεράπαινες της Λίας και της Ραχήλ, και εν τέλει γέννησε άλλα 2 παιδιά από τη Ραχήλ μαζί με μια κόρη, τη Δίνα, και έτσι δημιουργήθηκε ο οίκος Ισραήλ, ο οίκος Ιακώβ, για τον οποίο ο Θεός είχε συνέχεια ευλογημένη και άριστη, θα τους πέρναγε από την Αίγυπτο με 75 ψυχές, 75 άνθρωποι θα γίνονταν 1 εκατομμύριο και περισσότεροι μετά από 400 χρόνια, και συνεχίζεται το έργο του Θεού με το Ισραήλ έως σήμερα, και εκεί στον λαό Ισραήλ εχαρίστηκε η Ιερουσαλήμ, η πόλη του Θεού, όπου εκτίστη ο ναός του Σολομώντος, στον οποίο περπάτησε ο απεσταλμένος εκ του Θεού Μεσσίας, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρκα. Όμως το σχέδιο του Θεού εξαπλώνεται, εξελίσσεται. Εμάς μας ενδιαφέρει σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, η πορεία του Ιακώβ και ορισμένα χαρακτηριστικά του, τα οποία πραγματικά ο Θεός ζήλεψε, εξέλεξε, χρησιμοποίησε για να τον κάνει γεννήτορα, γενάρχη του λαού Ισραήλ, να τον κάνει γενάρχη του λαού τον οποίο ο Θεός δημιούργησε από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Η ζωή του στα 20 χρόνια του Ιακώβ δεν ήταν καθόλου εύκολη και ειρηνική. Αλλά ο ίδιος ομολογεί ότι 20 χρόνια, διαβάζω από την επόμενη σελίδα, σελίδα 31, από το κεφάλαιο Λάμπτα Γάμα, 31 κεφάλαιο, και από το 38 εδάφιο, διαβάζω την ομολογία του Ιακώβ. 20 έτη είναι τώρα αφότου είμαι μετά σου. 31-38. Τα πρόβατά σου και οι έγγες σου δεν ιτεκνώθησαν, και τους κρυούς του πυμνίου σου δεν έφαγον. Θηριάλωτον δεν έφερα εισέ, εγώ επλήρωνον αυτόν.
Από τις χειρός μου εζήτης ότι με εκλέπτετο την ημέραν ή ότι με εκλέπτετο την νύχτα. Την ημέραν εκαιώμην υπό του καύματος και την νύχτα υπό του παγετού. Και έφευγε ο ύπνος μου από τον οφθαλμόν μου. 20 έτη ήδη ευρίσκομεν τη οικία σου. 14 έτη σε δούλευσα δια τας δίας σου θυγατέρας. Και 6 έτη δια τα πρόβατά σου. Και ήλαξα στον μισθό μου δεκάκης. Εάν ο Θεός του πατρός μου, ο Θεός του Αβραάμ και ο φόβος του Ισαάκ δεν είναι το μετεμού, βέβαια καινόν ήθελες με εξαποστείλει τώρα. Είδεν ο Θεός την ταλαιπωρία μου και τον κόπο των χειρών μου και σε ήλεγξεν εχθές τη νύχτα. Έφτασε λοιπόν ο καιρός μετά από 20 έτη σκληρής, αφοσιωμένης, έντιμης, σε αγιασμό και στο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού εργασίας, την οποία ο Θεός επέτρεψε προς εκπαίδευση, απόλυτη εκπαίδευση από το λάβαν του Ιακώβ, έφτασε ο καιρός του τέλους της δοκιμασίας αυτής. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ανταπόδοση του Θεού, πώς θα εξελιχθεί η επέμβαση, η κρίση και η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός ήρθε μέσα στον ύπνο του Ιακώβ και του είπε φανερά ότι θα σηκωθείς να φύγεις από τη συγγένειά σου αυτή, από το Λάβαν, από τη Συρία, από τη συγγένειά σου αυτή για να πας στη γη Χαναάν, στον τόπο του πατρός σου και της μητρός σου. Τώρα το πρόβλημα είναι πώς θα φύγει. Δηλαδή το πρόβλημα είναι, γιατί είναι βέβαιον ότι ο Θεός ευλόγησε το Λάβαν και του αύξησε τα υπάρχοντα ένεκεν του Ιακώβ, πράγμα το οποίο ομολόγησε και ο ίδιος ο Λάβαν, αλλά τώρα πρέπει να γίνει η κρίση και η δικαιοσύνη, ποια θα είναι η ανταμοιβή και ποιος θα είναι ο μισθός των 20 αυτών ετών και ιδιαίτερα των 6 ετών του Ιακώβ. Πρέπει να έρθουνε σε έναν χωρισμό δίκαιο. Και ο Ιακώβ γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι είναι το δίκαιο. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ως ρυπαρόν ημάτιο. Πολύ αργότερα απεκάλυψε ο Θεός σε όλους εμάς και εμείς το γνωρίζουμε πολύ καλά. Αυτός όμως το είχε μέσα στην καρδιά του, τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν ήθελε να κάνει αυτός δικαιοσύνη και κρίση, αλλά ούτε και ο Λάβαν. Και εδώ είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που ο Θεός θέλει. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου περιλαμβάνει πλεονεξία. Μέσα στη δικαιοσύνη περιλαμβάνεται πλεονεξία. Μέσα στη δικαιοσύνη του ανθρώπου περιλαμβάνεται θυμός, παράπονο, κρίσης. Μπορεί να φτάσει μέχρι το μίσος. Και ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Αλλά και ο Ιακώβ δεν το θέλει αυτό. Και έτσι παίρνει μια καλή απόφαση. Προτείνει κάτι στο Λάβαν που είναι βέβαιο ότι θα το δεχθεί, γιατί θα αδικήσει φαινομενικά τον εαυτό του, θα αδικηθεί αυτός, αλλά θα αφήσει την κρίση και τη δικαιοσύνη στο Θεό. Θα αδικηθεί με την πρότασή του ο ίδιος, αλλά θα δώσει την ευκαιρία στο Θεό να κάνει κρίση και δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Όταν ο Χριστός ομολογεί και λέει ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, στην πραγματικότητα είναι να ζητάμε το θέλημα του Θεού, τη δικαία κρίση τη δική του, τις δίκαιες αποφάσεις του, μέσα από το θέλημά του, το οποίο ο άνθρωπος δεν γνωρίζει. Γιατί οι βουλές του ανθρώπου από τις βουλές του Θεού απέχουν όσο ο ουρανός από τη γη. Πώς να κάνουμε χωρισμό τώρα στα πρόβατα τα οποία και τις κατσίκες και όλα τα ζώα τα οποία ο Θεός μας χάρισε. Και κάνει μια ωραία πρόταση. Θα πάρουμε τα πρόβατα και τα κατσίκια. Και όσα από τα κατσίκια
είναι διάστηκτα και παρδαλά ραβδοτά, θα τα αποχωρήσουμε και θα τα πάρεις εσύ λάβαν. Και όσα από τα πρόβατα δεν είναι άσπρα, που το πλήθος των προβάτων είναι άσπρα, αλλά είναι μαύρα ή σκουρόχρωμα, θα τα πάρεις εσύ λάβαν. Και έτσι θα μείνουν τα πολλά. Τα πρόβατα τα λευκά και οι κατσίκες που δεν είναι στικτές αλλά ούτε ραβδοτές, οι πολύχρωμες. Από αυτά που θα μείνουν τα πολλά, τότε θα αφήσουμε στο Θεό να κάνει κρίση. Όσα είναι και γεννιόνται διάστακτα, παρδαλά από τα κατσίκια, θα τα ξεχωρίζω για τον εαυτό μου, και όσα γεννιόνται μαύρα και σκουρόχρωμα από τα πρόβατα, θα τα ξεχωρίζω για τον εαυτό μου. Δηλαδή, ενώπιον του Θεού τα λιγότερα, αλλά ο Θεός έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει. Ο Λαβάν χάρηκε και το δέχτηκε. Με μεγάλη χαρά το δέχτηκε. Ο ένας, ο Λαβάν λοιπόν, τον δέχτηκε γιατί ανθρωπίνως θα έπαιρνε τα περισσότερα. Ο Ιακώβ με χαρά το πρότεινε γιατί έδωσε την δυνατότητα στον Θεό να κάνει κρίση και δικαιοσύνη και να μοιράσει αυτός. Από εκεί και πέρα τα πράγματα για το Λαβάν χάλασαν. Όλα τα ζώα γέναγαν τα ελάχιστα, αυτά που φαινομενικά και φυσικά θα ήταν τα λιγότερα. Γέναγαν διάστηκτα, ραβδοτά ως προς τα κατσίκια και μαύρα και σκουρόχρωμα ως προς τα πρόβατα. Και έτσι ο Θεός πλούτησε τον Ιακώβ. Ο Λαβάν όταν τα είδε αυτό είπε θα αλλάξουμε. Από εδώ και πέρα δεν θα κάνουμε έτσι το χωρισμό. Τα διάστηκτα που γεννιόνται πιο πολλά θα τα πάρω εγώ και τα παρδαλά και εσύ θα παίρνεις τα υπόλοιπα. Και άλλαζε ο Θεός. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Ό,τι θέλει κάνει. Και ξανά άλλαξε ο Λαβάν. Όχι, όχι λέει. Γιατί έβλεπε να γεννιόνται. 10 φορές άλλαξε. Και τις 10 φορές άλλαζε τις γέννες ο Θεός. Και τότε θύμωσαν όλοι. Θύμωσαν η γη του Λαβάν. Αγρίεψε ο Λαβάν. Το πρόσωπό του δεν ήταν πια ως χθες και προχτές. Ήρθε η στιγμή πια που δεν τον υπέφερε ο Λαβάν τον Ιακώβ, γιατί δεν μπορούσε άλλο να τον αδικήσει. Η αδικία έφτασε στο τέλος. Και αδερφοί, να θυμόμαστε κάτι. Η αδικία θα φτάσει στο τέλος. Μη τη φτάσεις εσύ όμως, γιατί έχασες την εκπλήρωση του έργου του Θεού και την εκτέλεση του έργου του Θεού. Μα πρέπει να περιμένει 20 χρόνια, τόσο είχε προσδιορίσει ο Θεός. 20 χρόνια. Μέσα σε αδικία, μέσα σε αδικία. Αλλά όταν θα έρθει η στιγμή, θα μετατρέψει ο Θεός την αδικία σε ευλογία και την κατάρα σε δόξα. Ήρθε η στιγμή πια του αποχωρισμού. Τώρα πάλι ο Ιακώβ δεν θα πάρει μόνος του απόφαση, αλλά τον επισκέπτει ο Θεός και του λέει τώρα φύγε. Τώρα, σήμερα. Δεν θέλει όμως να κάνει μόνος του ό,τι θέλει, γιατί έχει γυναίκες, έχει και παιδιά. Θέλει όπως ο Θεός του έδωσε διαταγή αυτού, έτσι να φτιάξει και τις καρδιές όλων. Με αποτέλεσμα φωνάζει τη Ραχήλ και τη Λία και τους ερμηνεύει ακριβώς, τους εξιστορεί ακριβώς τι συνέβη. Τα ήξεραν βέβαια. Αλλάζει η καρδιά τους και λέει δεν έχουμε τίποτα κοινό εμείς πια με τον πατέρα μας, ο οποίος μας αδίκησε. Όλα όσα μας χάρισε ο Θεός είναι δικά μας και φεύγουμε. Και πράγματι ο Ιακώβ πήρε τις γυναίκες του, ομόφωνα πήρε τα παιδιά του, όλους μαζί ενωμένους, και ξεκίνησαν να φύγουνε. Βέβαια ο θυμός του Λαβάν δεν ξεπερνιέται, θα το μάθει κάποτε.
Μετά από τρεις μέρες το μαθαίνει, παίρνει άλογα, όπλα και ετοιμάζεται να επιτεθεί για κακό στον Ιακώβ. Αλλά κακό δεν μπορεί να γίνει, γιατί υπερασπιστής του Ιακώβ είναι ο Κύριος. Και γιατί υπερασπιστής του Ιακώβ είναι ο Κύριος? Γιατί περπατάει στον ίδιο ζυγό με το Κύριο. Όποιος αγγίξει τον Ιακώβ είναι σαν να αγγίζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Επειδή ο Ιακώβ για 20 χρόνια περπάτησε στην ίδια νοοτροπία πρακτική, στο θέλημα του Θεού και στην φανέρωση και οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή περπάτησε στο ζυγό του Κυρίου, την ευθύνη και την υπεράσπιση του Ιακώβ την έχει στα χέρια του ο Κύριος. Ούτε ο Λάβαν, ούτε 1500 Λάβαν δεν μπορούν να κάνουν κακό στον Ιακώβ. Ούτε όλες οι πύλες της κόλασης να ανοίξουν, χέρι επάνω στον Ιακώβ κανένας δεν μπορεί να αγγίξει. Και πράγματι, ενώ θυμωμένος και αγριεμένος εξόρμησε ο Λάβαν εναντίον του Ιακώβ, τον επισκέπτει ο Θεός και του λέει: πρόσεξε καλά, μην απλώσεις, όχι μην απλώσεις χέρι, ούτε καν το είπε, μην μιλήσεις σκληρά στον Ιακώβ, γιατί χάθηκε σου καρά μου. Μην μιλήσεις σκληρά. Τώρα ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε? Και ποιος άκουσε το λόγο του Θεού θυμωμένος και δεν έτρεμε? Όλα από εκεί και πέρα έγιναν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και μάλιστα, αφού συναντήθηκαν, αφού εξέφρασε με γλυκό τρόπο τα παράπονά του και το θυμό του ο Λάβαν, αφού οργίστηκε ο Ιακώβ εναντίον του Λάβαν, γιατί ήξερε πια ότι δεν μπορεί να του μιλήσει σκληρά, και εξέφρασε τη δικαιοσύνη και τη δικαιοσύνη του Θεού και την αδικία που υπέστη 20 χρόνια, τότε και οι δυο έκαναν συνθήκη, ήρθαν κοντά, συμφώνησαν, ορκίστηκαν ενώπιον του Θεού, έφεραν δηλαδή τη συνθήκη τους ενώπιον του Θεού, και αγαπημένοι, ειρηνικά και ευλογημένοι, πήρε καθένας το δρόμο του και δοξάστηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Αγαπημένα μου αδέλφια, είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας να απολαμβάνουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά δεν μπορούμε να την απολαμβάνουμε εάν μες στην καρδιά μας δημιουργούνται συναισθήματα, θυμοί, αγριάδες, ιδιαιτέρως η δικαιοσύνη του η ανθρώπινη. Δεν γίνεται. Και αν δεν απολαμβάνουμε την δικαιοσύνη του Θεού, δεν μπορούμε να απολαύσουμε ποτέ και την υπεράσπιση του Θεού. Καλύτερον είναι να αδικήσει, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα είναι αυτός που θα σε δικαιώνει. Περπάτημά μας λοιπόν στο ζυγό του Κυρίου. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Στο ζυγό του Κυρίου. Στο πνευματικό ζυγό του Κυρίου. Οικειοθελώς, εκουσίως, με όλη μας την καρδιά, με ένα δέσιμο που είναι η αγάπη μας, με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια, στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν.